Άντε, πάμε. Πιγκουίνο. Και θα έρθουμε με τις εμπειρίες πίσω να σας τις μεταφέρουμε. Εμείς θα πάμε μέχρι το ποτάμι. Θα πάω μαζί με τους μπλε να κάνουμε παρασέιλινγκ και να φάμε ένα ωραίο γεύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή τους. Δεν θα το πάρουν πίσω, θα περάσουν πάρα πολύ καλά μαζί μου. Φτάσαμε! Ο Βάρτσι είναι πίσω, δεν το περιμένετε, το κακομύρι. Τίποτα, με πετώνει έτσι. Επιτέλους! Δεν σε πετάμε έτσι, σε πετάμε έτσι, επιτέλους! Θυσιάστηκα για αυτούς, μα μπήκα το κεφάλι μου και είδα πως έγινε. Να τα δεις. Πολιτέ μου, δεν θα έρθεις εσύ πάνω τώρα στο σκάφος. Πολιτέ, άκου, αφήνω τη θέση μου σε σένα, να πας εκεί στα ψηλά, γιατί εγώ δεν τα θέλω τα ψηλά. Θα με μόνοι μου, ρε φίλοι. Εγώ θα πεταχτώ εδώ δίπλα σε ένα μπιτσόμπαρο, έλατε μετά από εκεί. Μετά τις εξετάσεις που έκανα, ο γιατρός δεν μου επέτρεψε να μπω σε βάρκα, οπότε θα σφίξω τα δόντια μου, θα πάω σε ένα μπιτσόμπαρο, να βρω πιο κανένα κοκτιλάκι και να βρω καμιά λόκαλ εδώ πέρα, να χορέψω, αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πού θα πάμε ρε παιδιά, εκεί πάνω, πόσο ψηλά. Πεθαίνω, τρελαίνομαι. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. Επαφλώ, εγώ γουστάρω πολύ τα ύψη. Έχω κάνει και skydive και όλα. Παρασέιλινγκ δεν έχω κάνει και έχει έρθει η ώρα. Πάμε να κάνουμε. Τρομερή θάλασσα, τα σκάφη, νομίζω ο συνδυασμός. Είναι μαγικά. Είναι μαγικά και έχω και την καλύτερη παρέα. Έτσι! Ένα, δύο, τρία, μαγικός! Μπορώ να πω γνώριμη εμπειρία για εμένα, μιας και στη Κύπρο έχουμε πάρα πολλά θαλασσιά σπόρκια, ασχολούμαι από μικρός, όμως μοναδική για το τοπίο που έχει γύρω. Το να κάνεις αλεξίπτωτο με το σκάφος και να βλέπεις όλη αυτή τη θέα από κάτω, νομίζω είναι από μόνο του μοναδικό. Πάμε! Parasailing, check. Μπήκε στη λίστα και αυτό, ένα υπέροχο έπαθλο. Αναδείκαμε εκεί ψηλά, είδαμε από την Πούντα Κάνα, είδαμε τη θάλασσα από εκεί. Γενικά το κλίμα είναι τέλειο εδώ πέρα, βλέπεις κόσμο, αλλάζεις παραστάσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έζησα και το έζησα μάλιστα και δύο φορές. Quiero amarte para siempre. You couldn't change my mind. Κλασικός μπάρτζης, ξαπλωμένος, χέρι πίσω από το κεφάλι. Τι έγινε ρε Νίκο εδώ πέρα, πώς πάει η δουλειά? Έλα ρε μάγκες που είστε. Σας περίμενα, σας έβλεπα από κάτω. Περάσατε ωραία. Πολύ, πολύ ωραία. Μπράβο, χαίρομαι για εσάς. Έχω κανονίσει εγώ τα υπόλοιπα. Η εμπειρία ήταν απίστευτη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε κερδίσει αυτό το έπαθλο και τώρα για να ολοκληρωθεί. Πάμε να φάμε. Όλοι μαζί σαν ομάδα. Λίγο πριν πάμε στο συμβούλιο.
Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Μία στα μάτια τρως! Άντε Βασάντο! Καλή επιτυχία! Καλή επιτυχία σου υποψία! Καλή επιτυχία! Σε εμάς τους υποψήφιες! Πόσο τσιγάει! Άκου το τσιγάει! Αυτό! Να πάμε για το συμβούλιο. Και αν είναι η τελευταία μου μέρα σήμερα, πραγματικά δεν θα μπορούσε να κλείσει με καλύτερο τρόπο. Τώρα πάμε να δούμε συμβούλιο ότι ένα παιδί σήμερα αποχωρεί. Άρα θα κρατήσω όμως αυτό που είπες, ότι είναι, όλα είναι στιγμές. Και περάσαμε μια καταπληκτική εμπειρία σήμερα. Τι υπέροχη μέρα, πραγματικά. Μια υπέροχη μέρα φτάνει στο τέλος της. Δυστυχώς καταλήγει με το συμβούλιο. Δεν θέλω να ακούσω το όνομά μου, γιατί αν κρίνω από τη σημερινή μέρα, θέλω να ζήσω κι άλλες τέτοιες με τα παιδιά. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο, Βασάλο, για να μην σου χαλάσω τα όνειρα. Λοιπόν, επειδή την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το ατομικό και επειδή θα ψηφιστείς από όλους από την πλέον ομάδα, σε φέραν εδώ για να σε καλαπιάσουν όλοι, για να μην τους πάρεις το μπουρουμπούρου, κατάλαβες. Ωραία, μπάρτι, ο Μπάρτις λύνει, ο Μπάρτις λύνει τους γρίφους του Survivor, ρε. Περνάω τόσο ωραία. Τώρα που είμαι μόνος μου και τους πειράζω όλους και τσιμπάνε. Τσιμπάνε γιατί κάτι έχουν να φοβούνται. Πέρα από αυτά, σήμερα πέρασα ωραία. Τώρα πάμε στο συμβούλιο να δούμε τι έχει αποφασίσει ο κόσμος. Υποψήφιος! Ας φεύγω, θα πεθάνω σήμερα.